και νομίζει πως θέλει το φαΐ. Τι του δίνανε δηλαδή? Ξέρεις, αυτός είναι σεφ, ο Αγισύλακος. Είναι σεφ, ο οποίος μαγειρεύει έτσι με διάφορα, κάνει διάφορες συνταγές, πολύπλοκες. Του πέσε βάρη τον μπαχάρι. Και νομίζει ότι οι μαγουλάδες ευθύνονται από τη διατροφή. Και αρχίζει να ψάχνει στο δάσος τι να φάει. Καταλήγει στη μονομανία. Βρίσκει ντομάτες, αρχίζει και τρώει ντομάτες πρωινό, ντομάτες κολατσό, ντομάτες μεσημέρι, ντομάτες βραδινό, γίνεται κόκκινος. Τον βλέπουμε να γίνεται κόκκινος? Τον βλέπουμε, πώς. Δηλαδή αυτό γίνεται με τρίκ ή υπάρχουν? Καλά, θα μου πεις, αυτό είναι spoiler τώρα, να μου πεις πώς γίνεται να γίνει κόκκινος από εκεί που δεν είναι κόκκινος. Ο λαγός κοκκινίζει κανονικά, η κούκλα είναι ζωντανή. Μωρέ, μπράβο. Κοκκινίζει, πρασινίζει, κυτρινίζει. Ορίστε, βλέπουμε και τα πλάνα σας εδώ μεταξύ. Πώς τον βλέπεις, πράσινο? Εδώ βλέπουμε, τι βλέπουμε? Βλέπουμε κατασκευές, λίγο πρόβα. Νάτος! Νάτος με τα υπερκατανάλωση ντομάτα. Ναι, αλλά έχει... Στο παγώτη κοκκινίζει. Δηλαδή, τι έχει, λυκοπένιο έχει ντομάτα. Κάνει καλό στην υγεία του. Δεν ξέρω αν κάνει πολύ καλό το λυκοπένιο. Η μονομανία δεν κάνει πουθενά καλό. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε και όχι μόνο στη διατροφή. Όχι μόνο στη διατροφή. Η μονομανία γενικώς δεν κάνει καλό. Ωραία. Ούτε στις σχέσεις, ούτε στη συμπεριφορά, ούτε πουθενά. Ναι, αλλά τι πάτησε ο καημένος ο Αγισύλλαγος? Δεν έφταιγε αυτός που έπαθε αυτό που έπαθε? Τι συνέβη και το έπαθε? Το εξηγούμε μέσα στο έργο. Κοίταξε, όλο είναι μια πλάνη έτσι κι αλλιώς. Uh-huh. Όλο αυτό που παθαίνει είναι μια πλάνη, εκτός από τις μαγουλάδες, οι οποίες είναι όντως μαγουλάδες, παθαίνει μαγουλάδες. Τώρα που το σκέφτομαι, ντοματούλα στρογγυλή, άμα τη φας, μια χαρά είναι. Πώς δεν νόμιζε ότι έπαθε μαγουλάδες επειδή βγήκαν στα μάγουλα και δεν βγήκανε? Θες να τα κάνεις όλα έτσι συγκεκριμένα τώρα, ε? Θες? Όχι, να... ρε παιδί μου, δε, προσπαθώ να κάνω teaser, πώς το λένε. Και εσύ, δεν θέλω τίποτα συγκεκριμένο. Μου φτάνει που είσαι εδώ, που έχεις τόσο ωραίες δουλειές για τις οποίες είμαστε και οι Θεσσαλονικείς περήφανοι εκτός από σένα, φαντάζομαι. Ευχαριστώ που το λες, αλλά εντάξει. Δεν είναι λίγο. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Ξέρεις, με ξέρεις και καλά. Εγώ θυμάμαι ότι η πρώτη φορά που τον είχα συναντήσει ήταν στην έκθεση βιβλίου που γινόταν τότε στην έκθεση. Πριν από πολλά χρόνια. Μπορεί να έχει αυτό το πράγμα και 10 χρόνια. Ναι, 10 μπορεί, όχι, αλλά ναι, έχει αρκετά. Και μου είχε πει τότε ο Λευτέρης ο Πλακίδας, γιατί δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν είχα ασχοληθεί με παιδιά. Αργότερα τα μαθαίνεις όλα φαρσί. Με το που μπαίνουν στην μέση τα παιδιά, μαθαίνεις τα πάντα ότι έχει να κάνει με παιδί. Τα πάντα. Μέχρι τότε δεν ήξερα. Μου λέει ο Λευτέρης, έχει βγάλει αυτό το βιβλίο που είναι καταπληκτικό και αυτά. Και μετά, όριστε το τσουνάμι που λέγεται, Δημήτρης Μπασλάμ. Τσουνάμι είσαι. Εντάξει, δεν νιώθω έτσι, αλλά δόξα τω Θεώ είμαι παραγωγικός. Μπράβο. Και να συνεχίσεις και είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσεις. Προσπαθώ. Ωραία. Εκτός από αυτό που θα συμβεί στο θέατρο ΤΑΦ, τι άλλο μας περιμένει εκεί γύρω? Βγάζω καινούριο βιβλίο. Ωραία. Σιγά-σιγά. Mm-hmm. Ένα CD καινούριο. Ναι. Αυτό. Και ετοιμάζω μετά παραστάσεις για το χειμώνα. Περιμένουμε εναγωνίως και τη χειμωνιάτικη βερσιόν των παραστάσεων σου. Μέχρι τότε. Ζήτω Αγισύλλαγος στο θέατρο ΤΑΦ από το Σάββατο 21 του μηνός. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Να είσαι καλά.